Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που φιλοξενούμε τον δόκτωρα κύριο Σιετανίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα συμβάλλει με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στην ουσιαστικά πρώτη εκδήλωση που γίνεται για τον σχεδιασμό του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου σε πάρκο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, ανοίγει ουσιαστικά αυτή η κουβέντα για αυτό το πράγμα, για αυτό το όραμα που έχουμε να γίνει το στρατόπεδο αυτό, το πρώην στρατόπεδο, ένας χώρος αστικού πρασίνου για να ανακουφίσει όλους εμάς που ζούμε σε αυτή την πολυδομημένη πόλη. Τα Χανιά δεν ήταν έτσι κάποτε, έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι ιδιαίτερα έντονο. Αυτά όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι σύγχρονοι κάτοικοι της πόλης δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν να παίρνουμε αποφάσεις έτσι βεβαιασμένες κάτω από την πίεση των καταστάσεων και να σπαταλάμε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που είναι απαραίτητο να το αφήσουμε για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να γίνει προσεκτικά ένας σχεδιασμός με τη συμμετοχή όλων μας και να αφήσουμε κατά μέρος αυτές τις δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινότητά μας, οι οποίες μπορούν να επιληθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις, αρκεί να θέλουμε να τις εντοπίσουμε και να μην έχουμε έτσι μια διάθεση αντιπαλότητας. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει μέσα από το αναθεωρημένο σχέδιο πόλεως και από το σχέδιο αστικής κινητικότητας δίνει αυτές τις λύσεις. Ο Δήμος έχει αρχίσει σταδιακά να τις υλοποιεί, δεν έχει όμως ακολουθήσει τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, παρεμβάλλοντας τώρα σαν επιλογή αυτό το χώρο στάθμευσης, ο οποίος δεν προβλέπεται ούτε στο σχέδιο αυτό της αστικής κινητικότητας με τις θέσεις στάθμευσης που είναι οι τρεις εκτός πόλεως, στην περιφέρεια της πόλεως των Χανίων, ούτε στο σχέδιο με τις αλλαγές των λεωφοριακών λωρίδων και του σταθμού τέρματος και αφετηρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι οι θέσεις όπου θα δημιουργηθούν οι θέσεις στάθμευσης οι προσωρινές. Άντε αυτό ο Δήμος επιλέγει μια θέση εντελώς έξω από αυτό το σχεδιασμό, που κατά τη γνώμη μας είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Εμείς κατανοούμε προφανώς, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη, το θέμα του προβλήματος της στάθμευσης, αλλά θέλουμε να παρακινήσουμε όλους τους Χανιώτες να το ξανασκεφτούν αυτό το θέμα και να αποφασίσουν ότι αυτός ο χώρος πρέπει να είναι το πράσινο των παιδιών μας.